Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για το θάνατο. Ο θάνατος είναι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μυστήριο. Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε? Είναι το τέλος της ύπαρξής μας ή απλώς μια μετάβαση σε κάτι άλλο? Για τους επιστήμονες το ερώτημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην ανθρώπινη εμπειρία, αλλά αγγίζει τη βαθύτερη φύση της ζωής και της συνείδησης. Όταν μιλάμε για το θάνατο, ξεκινάμε από τη φυσιολογική του βάση. Όταν η καρδιά σταματά να χτυπά και ο εγκέφαλος σταματά να λειτουργεί, το σώμα πάβει να ζει. Οι βιολογικές διεργασίες σταματούν. Τα κύτταρα αποσυντίθενται και ο οργανισμός καταραίει. Αυτός είναι ο φυσικός θάνατος, το τέλος της λειτουργίας του σώματος. Αλλά το ερώτημα που στοιχιώνει την ανθρωπότητα είναι τι συμβαίνει με τη συνείδηση. Η συνείδηση, αυτό το άειλο και μυστηριώδες κομμάτι της ύπαρξής μας, φαίνεται να εξαφανίζεται με το θάνατο. Ή μήπως όχι? Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η συνείδηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εγκέφαλο. Όταν ο εγκέφαλος πάβει να λειτουργεί, η συνείδηση εξαφανίζεται. Αυτή είναι η υλιστική άποψη που βασίζεται στην ιδέα ότι η συνείδηση είναι προϊόν των νευρονικών διεργασιών. Όμως, άλλες θεωρίες προτείνουν κάτι πιο παράξενο. Ορισμένοι φυσικοί και νευροεπιστήμονες υποστηρίζουν πως η συνείδηση ίσως είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος, ανεξάρτητο από τον εγκέφαλο. Αν αυτό ισχύει, τότε η συνείδηση δεν πεθαίνει με το φυσικό θάνατο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει με κάποιον τρόπο. Είναι μια ιδέα που συνδέεται με τον πανψυχισμό, τη θεωρία ότι η συνείδηση είναι παντού, ή με τις κβαντικές θεωρίες που υποστηρίζουν πως η συνείδηση μπορεί να έχει σχέση με κβαντικές διεργασίες. Ένα άλλο συναρπαστικό κομμάτι της επιστημονικής έρευνας αφορά τις επιθανάτιες εμπειρίες. Πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στο θάνατο αναφέρουν πως ένιωσαν μία αίσθηση γαλήνης, είδαν φως ή ένιωσαν πως αποχωρίζονται το σώμα τους. Αυτές οι εμπειρίες έχουν οδηγήσει πολλούς να πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. Οι επιστήμονες από την άλλη προσπαθούν να τις εξηγήσουν μέσω της βιολογίας. Ίσως αυτές οι εμπειρίες προκαλούνται από την έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο ή από την απελευθέρωση χημικών ουσιών κατά τη στιγμή του θανάτου. Η θρησκεία και η φιλοσοφία έχουν επίσης παίξει τεράστιο ρόλο στη συζήτηση γύρω από το θάνατο. Οι περισσότερες θρησκείες προσφέρουν μία εικόνα του τι συμβαίνει μετά. Παράδεισος, κόλαση, μετενσάρκωση ή ακόμα και ένα είδος πνευματικής συνέχειας. Για τη φιλοσοφία όμως, ο θάνατος είναι μία υπενθύμηση της θνητότητάς μας, κάτι που δίνει νόημα στη ζωή. Όπως έλεγε ο φιλόσοφος Μάρκος Αυρίλιος, δεν μπορείς να ξεφύγεις από το θάνατο, αλλά μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις ως υπενθύμηση για να ζήσεις πραγματικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο φιλοσοφικό ή θρησκευτικό. Είναι και επιστημονικό. Οι νευροεπιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται το θάνατο και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το τέλος. Οι βιολόγοι μελετούν τη διαδικασία της αποσύνθεσης και πώς ο θάνατος ενός οργανισμού επηρεάζει το οικοσύστημα γύρω του. Οι φυσικοί, από την άλλη, ερευνούν αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της συνείδησης και των θεμελιωδών δυνάμεων του σύμπαντος. Και τελικά υπάρχει και το ζήτημα της αθανασίας. Με την πρόοδο της επιστήμης είναι πιθανό στο μέλλον να βρούμε τρόπους να επεκτείνουμε τη ζωή επαόριστον ή ακόμα και να μεταφέρουμε τη συνείδησή μας σε μηχανές. Θα μπορούσε η τεχνολογία να καταργήσει το θάνατο ή απλώς να δημιουργήσει μία νέα μορφή ύπαρξης? Ο θάνατος είναι ένα μυστήριο που συνδέει όλους τους ανθρώπους. Είναι ένα θέμα που μας φοβίζει, μας προβληματίζει και μας κάνει να αναζητούμε απαντήσεις. Αλλά ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που μας δίνει είναι να εκτιμήσουμε τη ζωή. Να ζούμε κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική, επειδή τελικά είναι. Και όσο και αν ψάχνουμε να λύσουμε το μυστήριο του θανάτου, η αληθινή απάντηση ίσως να βρίσκεται στην ίδια τη ζωή που ζούμε τώρα. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, αφήστε τα σχόλιά σας, πείτε μας τη γνώμη σας και κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συνεχίζετε να εξερευνάτε τα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου μας.